Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι ένα περίεργο άθλημα όπου δεν μπορείς να μιλάς για δικαιοσύνη, αλλά παρά μόνο για αποτελεσματικότητα. Έβλεπα ένα παιχνίδι το απόγευμα, την ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Έχει 3 δοκάρια και έχασε τα τελευταία 5 λεπτά. Άρα μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Εγώ όταν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω τη δικιά μου ομάδα, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, προσπαθώ παρά την πίεση του παιχνιδιού που έχω τώρα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το παιχνίδι είναι τη μαχητικότητά μας και την οργάνωσή μας σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά στο κοντά στην αιστεία μας. Από την ημέρα που ανέλαβα την ομάδα είναι το χειρότερο μας παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Δεν μπορώ να βρω από την ομάδα μου ούτε έναν παίχτη διακριθέντα με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή, όσες φορές και αν κερδίσαμε την μπάλα, δίναμε στον αντίπαλο, ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Γενικώς ήταν μια πολύ κακή μέρα με την μπάλα στα πόδια. Σήμερα οι παίχτες μου στο συγκεκριμένο κομμάτι με στεναχώρησαν πάρα πολύ, γιατί αυτή δεν είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού μας, ακόμα και όταν παίζουμε παιχνίδια υψηλού επίπεδου, όπως ήταν το σημερινό. Από την άλλη, μέσα από τέτοια παιχνίδια, όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ Τούμπα, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, με την ΑΕΚ ήμασταν καλύτεροι, μπορεί να εξελιχθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, να παίρνουν πράγματα ακόμα και στην άσχημή τους ημέρα. Και παρόλο και με αυτόν τον τρόπο είχαμε φτάσει κοντά να κερδίσουμε, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εγώ πιστεύω και οι τρεις ομάδες είναι πολύ καλές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Απλώς δεν μπορώ να πω τώρα σε διαδικασία ανάλυση τακτικής για τις τρεις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο έτοιμη ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα ίδια από πέρσι με μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια, η οποία έχει πολύ καλή οργάνωση σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ ενδιαφέρον project, γιατί προσπαθεί μετά από κάποιες τελευταίες χρονιές που δεν ήταν οι καλύτερες. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το project του Ολυμπιακού, από την άποψη ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει. Ξέρω, πάντα οι φιλαθλοί είναι δύσκολο να ακούσουν την λέξη υπομονή, αλλά γενικώς αυτά τα project, τα καινούργια, θέλουν πάντα υπομονή και συμπαράσταση.